Στους 4 τοίχους του κτηρίου της μονάδας υψηλής ετοιμότητας στη Λίμνο, μερικοί πιλότοι και μηχανικοί ζουν κάθε μέρα και μια ιστορία που δεν θα μαθευτεί ποτέ. Η κοινή γνώμη μαθαίνει συνήθως ένα κομμάτι της ιστορίας όταν έχει γραφτεί ο τραγικός επίλογος. Ακόμη και ένα ατύχημα μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, πόσο μάλλον ένα λάθος ή μια πρόκληση. Όταν πάνω από το Αιγαίο ακούγεται συνεχώς ο θόρυβος από τα πολεμικά αεροσκάφη, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο, ακόμα και ένας θερμοκέφαλος, να σύρει τις δύο χώρες μέχρι τον πόλεμο. Μπορεί να εκείνη τη στιγμή να μην σκεφτόμαστε τις οικογένειές μας, αλλά όταν πριν φύγουμε και όταν πατήσουμε κάτω στη γη, έτσι το μυαλό μας πηγαίνει πάντα σε αυτούς. Και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, να ξεφεύγουμε. Έτσι. Δεν σκεφτόμαστε ότι με το που θα κλείσει η καλύπτρα ότι κινδυνεύουμε. Έτσι. Σκεφτόμαστε ότι πάμε να κάνουμε κάτι που πρέπει και το γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε εκπαιδευτεί για να το κάνουμε και κάποιοι πριν από εμάς το κάναν και κάποιοι μετά από εμάς θα το κάνουν. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το κάνουμε σωστά. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχουν συστήματα. Είμαστε ψυχροί επαγγελματίες. Όλος ο μηχανισμός αυτός που λέγεται πολεμική αεροπορία στηρίζει την εθνική στρατηγική της χώρας και εμείς είμαστε η αιχμή του δόρατος αυτού του μηχανισμού. Δεν μας παίρνει λοιπόν να κάνουμε λάθη, ούτε να σκεφτούμε διάφορα, ούτε εκείνη τη στιγμή να βγάλουμε κάποια συναισθήματα. Τα συναισθήματα, αν βγαίνουν μετά στο έδαφος, όταν καθόμαστε και συζητάμε μεταξύ μας ή με κάποιους άλλους ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή είμαστε πολεμικές μηχανές. Πότε νικάει κάποιος στον αέρα? Αυτό, αν γίνει πολεμική αναμέτρηση, μπορεί να νικήσει και από μακριά. Δηλαδή να ρίξει ένα βλήμα το οποίο είναι πέραν του οπτικού ορίζοντα. Εδώ τώρα, αυτό που κάνουμε καθημερινά, επειδή δεν φεύγουν όπλα στον αέρα, αλλά μπορεί να καταλήξει να γίνει κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζουμε, προσπαθούμε να μπούμε στην ουρά του άλλου, στην ώρα 6. Όταν έχουμε τον άλλο μπροστά, τον ελέγχουμε. Οπότε, ό,τι αντίδραση κάνει, εμείς ανάλογα μπορούμε να δράσουμε. Και βέβαια, τσατίζεσαι. Εκνευρίζεσαι με οτιδήποτε επηρεάζει την επιτυχία της αποστολής σου. Είτε εσύ ο αυτός, εγώ πολλές φορές μιλάω στον εαυτό μου μέσα μου. Μέσα στο αεροπλάνο, δηλαδή, ακούω την κασέτα μου μετά. Προσπαθώ να διορθώσω τον εαυτό μου. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπω, ξέρω, έχω κάποια εμπειρία πώς πρέπει να γίνουν σωστά. Και όταν βλέπω ότι δεν τα κάνω σωστά, προσπαθώ να διορθώσω ο ίδιος τον εαυτό μου. Σε αυτό τον ακήρυκτο πόλεμο, οι κανόνες είναι ίσως η μοναδική εγγύηση πως δεν θα γίνει ένα μοιραίο λάθος. Μπορώ να σου πω ότι στο 99% των περιπτώσεων, ενώ χάνουν οι σύμμαχοι, δεν το αποδέχονται και παραμένουν στην περιοχή. Γι' αυτό ουσιαστικά είναι που χρησιμοποιούμε και διάφορες ολογίες, τις οποίες τις περνάμε και μέσω του ασυρμάτου. Σκοπός είναι, αν μας ακούνε, να καταλάβουν ότι έχουν αναχαιτιστεί, ότι έχουν δεχτεί κάποιες εικονικές βολές, οπότε το παιχνίδι αυτούς είναι ουσιαστικά χαμένο. Αν μπει στην ώρα 6 κάποιου, στην ουρά του, και καταλάβει αυτός ή τον αφαίρεις εσύ βολή στον αέρα εικονική, ή καταλάβει ότι βρίσκεσαι πίσω του και δεν μπορεί να γλιτώσει, όπως θα δούμε στο βίντεο συνέχεια, αν το παραδεχτεί, μπορεί να κουνήσει τα φτερά και να αποχωρήσει. Έχω δει χειρονομίες, έχω δει όμως και καλές χειρονομίες. Να με χαιρετάει, όπως το χαιρέτησα κι εγώ. Ουσιαστικά όταν πήγα κοντά, με χαιρέτησε, αρχικά με ένα απλό νεύμα. Στη συνέχεια όταν το χαιρέτησα στρατιωτικά κι εγώ, για να του δείξω την παρουσία μου, αλλά να του δείξω ότι το σέβομαι σαν αεροπόρο, γιατί είναι αεροπόρος κι αυτός, προφανώς το αντιλήφθηκε, το θεώρησε σωστό να με χαιρετήσει κι αυτός και στη συνέχεια αποχώρησε. Τον συνοδεύσαμε βέβαια ως τα σύνορα, όπως προβλέπετε, και στη συνέχεια αποχώρησαμε κι εμείς. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά η ουσία είναι πως μέσα στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός σύγχρονου μαχητικού αεροσκάφους, ο πιλότος δεν είναι ένας αποφασισμένος και έμπειρος χειριστής μόνο, αλλά η προέκταση της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας. Κοιτάξτε, τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Αυτό που θα πρέπει να μας διακατέχει όμως είναι ο επαγγελματισμός. Κριτικά είμαστε τα όργανα εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος και την ώρα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο επαγγελματίες, να εφαρμόσουμε τις εντολές των ανωτέρων μας, οι οποίοι έχουν σαφώς πιο καθαρό μυαλό στην προκειμένη περίπτωση και μπορούν να πάρουν πολύ πιο σωστές πολιτικές αποφάσεις προς, ας πούμε, επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Θα έλεγα το εξής, ότι η εκπαίδευση όλων των αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων είναι πάρα πολύ σκληρή και ιδιαίτερη. Θυμάμαι όταν περίπου 3 χρόνια ήμουν διοικητής Χολιγκάρων, προκειμένου να πείσω τους νέους που οικειοθελώς επέλεγαν να γίνουν αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας και διυπτάμενοι, ότι επιλέγουν ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, το οποίο έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Του ζητούσαν λοιπόν έτσι, για παράδειγμα, να μου φέρουν ένα άλλο παράδειγμα ενός νέου που όταν θα είναι 25 και 26 χρονών, ο εργοδότης του, εν προκειμένου η πολεμική αεροπορία,
θα του εμπιστευτεί να διαχειριστεί καλά περιουσία αξίας 15 δισεκατομμυρίων. Περίπου τόσο κοστίζει ένα σύγχρονο αεροσκάφος F-16 Mirage 2000. Πραγματικά δεν μπορείς να βρεις άλλη περίπτωση παρά μόνο υπταμένους πιλότους μαχητικών αεροσκαφών στις όλες τις χώρες του κόσμου. Μυστικό, όπως πολλά από τα επεισόδια μεταξύ των δύο πλευρών και η πραγματική τους διάσταση δεν αποκαλύπτονται ποτέ. Το μόνο σίγουρο, το μόνο αληθινό είναι πως δεκάδες πιλότοι κάθε μέρα πάνω από το Αιγαίο με κόστος προσπαθούν να διατηρήσουν αυτά που καμιά φορά η κοινή γνώμη αλλά και η πολιτική θεωρούν εύκολα και δεδομένα. Οι φήμες για περιπτώσεις κατάρρευση αεροσκαφών και από τις δύο πλευρές που παρουσιάστηκαν ως ατύχημα είναι πολλές. Είναι ίσως η άγραφη ιστορία του ακήρυκτου πολέμου. Στον αέρα διαδραματίζονται σκηνές ροκ. Γίνονται ακρότητες, κατά ψέματα, και από τις δύο πλευρές. Το έχουν δει και οι Έλληνες και οι Τούρκοι πιλότοι λίγο σαν παιχνίδι. Όμως, μερικές φορές ξεπερνούν τα όρια. Όπως στην περίπτωση του ατυχήματος στον Αϊστράτη πριν από 10 τόσα χρόνια, όπου είχαμε τον θάνατο του υποσμηναγού του Νίκου του Σιαλμά. Όπως πρόσφατα με το ατύχημα στην Κάρπαθο, με την θυσία, γιατί πρόκειται πραγματικά για θυσία, του Κώστα του Ηλιάκη. Όπως το ατύχημα στη Χίο, όπου καταρρίφθηκε, έπεσε. Άντε, έπεσε το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, το F-16, που ένας, εάν θυμάστε, πιλότος, διασώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες εισαγωγικά συνθήκες. Οι Τούρκοι λένε ότι το καταρρίψαμε. Ξέρετε, όταν τα μαχητικά αεροσκάφη, και αυτό είναι το επικίνδυνο, μπαίνουν στο Αιγαίο, πετάνε στο Αιγαίο οπλισμένα, ο κίνδυνος αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς, μετά την κρίση των ημείων, και τα τουρκικά αλλά και τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πετούν στο Αιγαίο οπλισμένα. Δεν θα υπάρξει ποτέ καμιά επίσημη παραδοχή κατάρρευσης από τις δύο χώρες. Σε μία περίπτωση, πριν από μερικά χρόνια, ο Τούρκος πιλότος φέρεται να εκτόξευσε κατά λάθος πύραυλο. Οι Έλληνες πιλότοι απάντησαν. Απώλειες, δύο πιλότοι και τρία αεροπλάνα από τις δύο πλευρές. Ακόμη όμως και χωρίς καταρρύψεις, το τίμημα είναι αρκετά ψηλό σε ανθρώπους και τεχνικά μέσα.